έχει αυτές τις λέξεις. Ουσιαστικά την αρμονία, τον σεβασμό, την αγνότητα και την σιωπή. Ποιος θα μπορούσε να καταλάβει ότι μιλάμε για την τέχνη του τσαϊού? Όταν πίνουμε ένα τσάι έχουμε την εντύπωση ότι απλώς είναι ένα ρόφημα. Έχει μάλιστα ενδιαφέρον γιατί στην Ελλάδα όταν λέμε τσάι εννοούμε τσάι του βουνού πολύ συχνά και ουσιαστικά δεν έχει καμία σχέση με το τσάι. Αλλά δεν θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, θέλω να μπω στην ουσία. Δεν βρίσκεται ότι έχει ενδιαφέρον ότι ένας πολιτισμός σκέφτηκε ότι μπορεί να βάλει 4 στοιχεία, την αρμονία, τον σεβασμό, την αγνότητα και τη σιωπή μαζί την ώρα που απολαμβάνουμε αυτό το τσάι. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι άμα τα βάλουμε έτσι στη σειρά μπορούμε να σκεφτούμε και ένα άλλο σύστημα που έχουμε έτσι, το οποίο είναι το πλαίσιο, το πεδίο δράσης και το πεδίο μάχης. Ας πούμε λοιπόν ότι το πλαίσιο είναι η αρμονία. Θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε αν το πεδίο είναι ο σεβασμός και θα δείτε ότι είναι συμβατό. Μετά στη συνέχεια το πεδίο δράσης είναι η αγνότητα με την έννοια της καθαρότητας, το purity, το pure. Άρα η ιδέα είναι ότι αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, πώς είναι το πεδίο μάχης στη σιωπή. Αν το σκεφτείτε αναλογικά, δεν είναι ανάγκη να ξέρετε σογκί και να έχετε παίξει ποτέ σε ένα σογκιμπάν, μπορείτε να το σκεφτείτε με το σκάκι και να πείτε τελικά η σκακέρα είναι όντως το πλαίσιο, η τοποθέτηση που είναι οι παίχτες είναι το πεδίο δράσης είναι όταν βάζουμε τα κομμάτια και στη συνέχεια έχουμε το πεδίο μάχης όταν υπάρχει η πρώτη ανταλλαγή. Έχετε σκεφτεί ότι στο σκάκι παίζουμε σιωπηλά? Ναι, έτσι, σιωπηλά. Δηλαδή δεν θα κάνουμε καμία κίνηση, δεν θα κάνουμε κανένα θόρυβο γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρέπον. Άρα, άμα το σκεφτούμε όταν μπαίνουμε και σε έναν κήπο ζεν, έχουμε αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει αυτή η αρμονία, ότι υπάρχει ο σεβασμός του ανθρώπου προς το περιβάλλον και θα μπορούσαμε να πούμε και του περιβάλλοντος προς τον άνθρωπο. Υπάρχει επίσης αυτή η αγνότητα, το καθαρό, το γνήσιο και από την άλλη πλευρά υπάρχει βέβαια και η σιωπή. Ωραία, αυτό είναι καλό να το σκεφτούμε σε αυτό το πλαίσιο. Άρα κοιτάξτε τώρα άμα το εξετάζουμε σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων. Πρέπει να υπάρχει αρμονία. Ναι, γιατί είμαστε στο πλαίσιο του δεσμού. Πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός. Θα μου πείτε ναι και μάλιστα είναι και αλληλοσεβασμός. Είναι σπάνιο να σεβόμαστε πραγματικά τον άλλον, την άλλη, γιατί θεωρούμε ότι κάνουμε ήδη το πρέπον. Ενώ ο σεβασμός, άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, είναι τα όρια της ελευθερίας μας. Δηλαδή, θυμάστε ότι και στα αγγλικά υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ του freedom, liberty, και γιατί το freedom είναι πρωταρχικό, είναι αυτό που έχουμε. Το liberty είναι όταν είναι οριοθετημένο και με τις άλλες ελευθερίες των άλλων. Εδώ είναι πάλι αυτό το θέμα. Μετά, αυτό το γνήσιο, το καθαρό, το αγνό, είναι ότι έτσι πρέπει να είναι η αγάπη και μετά η σιωπή. Η σιωπή είναι χαρακτηριστική γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι στις ανθρώπινες σχέσεις όταν υπάρχει πολύ θόρυβος καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν συνειδητοποιούμε απαραίτητα ότι η σιωπή είναι συμβατή με την αρμονία. Άρα όταν υπάρχει συνεννόηση θα δείτε ότι δεν είναι απαραίτητη η επικοινωνία. Η επικοινωνία χρειάζεται θόρυβο, χρειάζεται έναν λόγο. Η συνεννόηση ζει ήδη με τη σιωπή. Όταν λοιπόν θα το δείτε αυτό, θα καταλάβετε ότι και μέσω της σιωπής μπορείτε να ακούσετε την αρμονία του δεσμού. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά όταν υπάρχει μια συνεννόηση γιατί ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε συντονισμένοι. Και όταν είμαστε συντονισμένοι
τα πολλά λόγια είναι περιττά. Πολύ συχνά δεν υπάρχει τίποτα. Και το βλέπετε ακόμα και όταν οργανώνονται τα ραντεβού, θυμάστε αυτά τα περίφημα dates. Στην πραγματικότητα όλη η ιδέα είναι πώς να μιλήσουμε γρήγορα με τον άλλον και την άλλη για να δώσουμε στοιχεία του εαυτού μας. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος σκέφτεται εκείνη τη στιγμή να παραμείνει σιωπηλός, σιωπηλή. Ενώ στην πραγματικότητα θα ήταν ένα ωραίο crash test το πόση σιωπή αντέχουμε ο ένας δίπλα από τον άλλον. Γιατί άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, όταν είμαστε μαζί και δεν είμαστε κοντά, λειτουργούμε μέσω της σιωπής. Άρα αυτό όταν είμαστε κοντά και είναι συμβατό με το μαζί, όταν είμαστε πραγματικά μαζί, πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να είμαστε ο ένας δίπλα από τον άλλον, να μην υπάρχει καμία συνομιλία και να υπάρχει συνεννόηση. Η συνεννόηση έχει αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, όταν υποφέρουμε και δεν μπορούμε να μιλήσουμε, πρέπει να είμαστε ικανοί να ακούμε τη σιωπή του άλλου. Άρα θα μου πείτε, μα αυτό δεν είναι μια ένδειξη ότι η σιωπή είναι κάτι το αρνητικό που μας συμβαίνει όταν δεν θέλουμε να εκφραστούμε? Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε, ειδικά όταν υπάρχει αναπτυγμένη σκέψη, δεν χρησιμοποιούμε πολύ τον λόγο για έναν πολύ απλό λόγο. Φανταστείτε, ας πούμε, έναν ζωγράφο που ζωγραφίζει, έναν μουσικό που συνθέτει, έναν μαθηματικό που κάνει υπολογισμούς. Όλα αυτά γίνονται μέσα στη σιωπή και θα μου πείτε, ναι, είναι φυσιολογικό όμως. Ναι, είναι φυσιολογικό γιατί η πιο αφαιρετική σκέψη από τον εγκέφαλό μας γίνεται την ώρα της σιωπής. Είναι το ίδιο, αν θέλετε, και με την μορφή του διαλογισμού. Και γι' αυτό ο συντονισμός, ο μουσικός, ο διαλογισμός, στην πραγματικότητα εκφυλίζει αυτή τη σιωπή. Καλύτερα να είμαστε στο πλαίσιο της σιωπής, μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ερώτηση, να σκεφτούμε ποια είναι η απάντηση, να σκεφτούμε ποιες είναι οι διακλαδώσεις που δημιουργεί η ερώτηση και ποιες είναι οι διασταυρώσεις που δημιουργεί η απάντηση. Άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβουμε ότι αυτές οι τέσσερις λέξεις είναι σημαντικές για την συνεννόηση με την ψυχή. Τι εννοώ με αυτό? Η αρμονία λειτουργεί για τις ψυχές. Ο σεβασμός λειτουργεί για τις ψυχές. Η αγνότητα λειτουργεί για τις ψυχές εφόσον λειτουργούν μόνο με φως και ουσία. Και ουσιαστικά η σιωπή πάλι λειτουργεί με τις ψυχές. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν ότι αν σκεφτείτε τη ζωή σας μέσω της ψυχής σας και όχι τη ζωή έχοντας παρεπιπτόντος μια ψυχή, θα δείτε ότι αυτές οι τέσσερις ιδιότητες, αυτές οι τέσσερις αξίες δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο είναι συμβατό με το ψυχικό κράμα. Άρα όταν νιώθετε για τον άλλον, για την άλλη, αυτό το ψυχικό κράμα, άμα θέλετε να το αναλύσετε, θα δείτε ότι θα βρείτε ξανά αυτές τις αξίες, δηλαδή αυτήν την ικανότητα να νιώσεις την αρμονία, την ικανότητα επίσης να σεβαστείς τον άλλον, την ικανότητα να είσαι αγνός, αγνή, όταν μιλάς, όταν λες τη σκέψη σου, να μην υπάρχει κανένα υπονοούμενο, να είναι απλώς η προσφορά. Όχι μόνο να λέμε, να προφέρουμε λέξεις, αλλά να εννοούμε αυτό που λέμε. Τότε θα δείτε ότι αυτή η σιωπή που καταλήγει αυτήν την τετράδα, στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος να υπάρχει μια βαθιά συνεννόηση. Άρα, αν δεν αντέχετε τη σιωπή του άλλου, της άλλης, να ξέρετε ότι είναι προβληματικό. Θα μου πείτε, ναι, αλλά άμα δεν αντέχω τον θόρυβο του άλλου και της άλλης, είναι και αυτό προβληματικό? Αυτό πάνω κάτω λύνεται όταν δεν ακούτε πια. Αλλά είναι δύσκολο να ακούτε τη σιωπή. Άρα προσοχή, για τη σιωπή δεν εννοούμε απουσία.
είναι μια παρουσία η οποία είναι ουσιαστική. Όταν είστε σε έναν κήπο, όταν είστε ανάμεσα στα δέντρα, δίπλα σε μια λίμνη, δίπλα σε βράχους, δεν περιμένετε να σας μιλήσουν. Άρα το θέμα είναι τι περιμένετε. Εσείς να μιλήσετε, δεν έχει νόημα, δεν υπάρχει πλαίσιο συνεννόησης. Το πιο φυσικό που θα κάνετε, ειδικά το βλέπουμε με τα δέντρα, με τα λουλούδια, είναι ότι θα αγγίξουμε, το ίδιο και με μια λίμνη. Άρα θα είναι η επαφή, η σωματική, και μετά αυτό θα λειτουργήσει καταλυτικά για να υπάρχει μια σύνδεση, όχι μόνο μια επαφή. Μια σύνδεση που επιτρέπει τη σχέση, που επιτρέπει τον δεσμό, που επιτρέπει να νιώσουμε την αρμονία. Όταν νιώθουμε αυτή την αρμονία σε έναν κήπο, είναι το ανάλογο που νιώθουμε όταν μπαίνουμε σε έναν ναό. Φανταστείτε έναν καθεδρικό ναό για να είναι μεγάλος, γιατί έχει σημασία, και να είναι κατάγραφος. Άρα βλέπετε ότι μόνο και μόνο που κοιτάζετε όλη την αγιογράφηση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει μια εξέλιξη. Κάτι θέλει να μας πει το κτίριο. Άρα στην πραγματικότητα το λέει, αλλά σιωπηλά. Το λέει επίσης με σεβασμό. Χρησιμοποιεί τον χώρο σαν πλαίσιο αρμονίας. Και βέβαια, άμα το σκεφτείτε καλά, είναι καθαρό. Το βλέπετε και στην αγιογράφηση που έχουμε, ειδικά σε εμάς, όπου ο Άγιος είναι σημαντικός, όχι το περιβάλλον του, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια στόχευση και μιλάμε για την ουσία και το φως. Άρα το βλέπετε μάλιστα και στο χαρακτηριστικό του Φωτοστέφανου. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι τελικά αυτές οι τέσσερις έννοιες είναι σημαντικές και βαθιές. Και αν τις νιώσουμε πραγματικά, δηλαδή αν νιώσουμε ότι η αρμονία είναι πλαίσιο και δεν είναι στόχος, ότι ο σεβασμός επιτρέπει όχι μόνο τη συνύπαρξη, αλλά και τη συζωή, ότι η αγνότητα επιτρέπει την αγάπη, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ανάγκη να μιλήσουμε περαιτέρω και ότι η σιωπή καλύπτει το αίσθημα που δημιουργείται, το οποίο μπορεί να είναι και συναίσθημα και να λειτουργεί και με τις αισθήσεις μας. Άρα άμα το δούμε όλο αυτό, θα καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα κράμα που εδώ θα σας ξαφνιάσει φαντάζομαι, δημιουργεί χαρά. Δηλαδή, όταν μπαίνετε σε έναν κήπο, όταν μπαίνετε σε μια εκκλησία, νιώθετε αυτή τη χαρά η οποία δεν προέρχεται από την κοινωνία. Ο κήπος θα διασχίσει κοινωνίες. Η εκκλησία, ειδικά οι δικές μας που έχουν την ιδιότητα του χιλιόχρονου, με άνεση, διασχίζουν τις κοινωνίες και δεν εμπλέκονται με τις κοινωνίες. Άρα στην πραγματικότητα θα μου πείτε, ναι, αλλά αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που υπήρχε τότε. Όχι, γιατί υπάρχει και η πατίνα του χρόνου. Άρα αυτό το διαχρονικό στοιχείο είναι αυτό που θα νιώσουμε και το βλέπετε ότι όταν είμαστε σε μια εκκλησία δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Επικοινωνούμε ουσιαστικά, συνεννοούμαστε μέσω της σιωπής. Ακόμα και η προσευχή δεν είναι απαραίτητο να είναι με τα λόγια και μπορεί σε μεγαλύτερο βάθος να έχει και μεγαλύτερη σημασία όταν είναι σιωπηλή. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου τουλάχιστον σήμερα. Η ιδέα είναι ότι αν νιώθετε το πλαίσιο της αρμονίας και αν έχετε ένα σεβασμό προς την ανθρωπότητα και τους ανθρώπους, δηλαδή νιώθετε αυτήν την ανθρωπιά, είναι λογικό τα αισθήματά σας, τα συναισθήματά σας να είναι αγνά. Δεν προσπαθείτε να βρείτε κάτι άλλο, δεν προσπαθείτε να βάλετε μία μάσκα, γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, ξέρετε γιατί, το βλέπει ο άλλος. Είναι αυτό που λέω συχνά στους μικρούς ανθρώπους, όταν γίνονται μαθητές, τους λέω, ξέρεις, με τον πατέρα σου, με τη μάνα σου, με τους γονείς σου γενικά, με την οικογένειά σου,
ξέρω ότι μπορείς να πεις ψέματα, αλλά μην το κάνεις με το δάσκαλο, γιατί φαίνεται. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβουμε ότι πού να κρυφτούμε σε ένα πλαίσιο που είναι φωτεινό. Δηλαδή, το παραμικρό που θα κρύψεις δεν θα είναι μια σκιά, δεν θα την εντοπίσει ο άλλος. Το παραμικρό που θα πεις δεν θα είναι ένας θόρυβος μέσα στη σιωπή. Μετά, άμα κάνεις μια κίνηση, επειδή προσπαθείς να βρεις μια ισορροπία και ουσιαστικά δεν σέβεσαι την αρμονία, προσπαθείς να οριοθετήσεις, να πεις αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου, χωρίς να καταλάβεις ότι η προσφορά είναι φτιαγμένη για τη μοιρασιά, αλλά η μοιρασιά δεν είναι απαραίτητα αμφίδρομη. Όταν μιλάμε για την αρτοκλασία, είναι μια μοιρασιά. Απλώς ξεχνάμε ποιος το κάνει και ποιος το δέχεται. Άρα, άμα το δούμε λοιπόν, αν θέλετε, πιο μαζεμένα, όταν θα ξαναπιείτε τσάι και θα ξέρετε ότι υπάρχουν αυτά τα τέσσερα στοιχεία, αυτές οι τέσσερις έννοιες, θα το πιείτε με έναν απλό τρόπο όπως το κάνατε και πριν ή θα σκεφτείτε την ώρα του τσαγιού, την ώρα της διαδικασίας, ότι τελικά είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού που είναι λογικό τελικά να ήταν μια τέχνη απαραίτητη και για τους σαμουράι. Άρα, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε γιατί σας επιτρέπει να σκέφτεστε πιο ξεκάθαρα, πιο αφαιρετικά, να βλέπετε καλύτερα την αλήθεια και να μην σας τρομάζει. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ συχνά λέμε ότι προτιμάμε την αλήθεια από το ψέμα. Δεν είναι αλήθεια. Μας βολεύει πάρα πολύ το ψέμα, γιατί λέμε ότι μας επιτρέπει να μην έχουμε συγκρούσεις. Άρα σκεφτείτε το ξανά σε έναν κήπο, σε μια εκκλησία. Ποιες είναι οι συγκρούσεις? Τι είναι αυτό που αποφεύγουμε αναζητώντας ισορροπίες, εφόσον είμαστε σε ένα πλαίσιο αρμονίας? Στην πραγματικότητα δεν αποφεύγουμε τίποτα, εκτός από τη σκιά που φέρνουμε εμείς. Δηλαδή αυτό που δημιουργούμε, εδώ είναι οι προβολές μας, είναι τα προβλήματα που έχουμε και έχουμε την εντύπωση ότι θα πρέπει να τα κρύψουμε, ενώ είναι η κατάλληλη ώρα να ανοιχτούμε προς τους άλλους, προς τις άλλες, έτσι ώστε να δουν τι είμαστε επί της ουσίας, επί του πρακτέου, όχι να λειτουργούμε με τις εντυπώσεις. Απλώς οι εντυπώσεις και αυτές μας βολεύουν και τις χρησιμοποιούμε. Είναι πολύ δύσκολο να αρχίσουμε μια συνεννόηση από το μηδέν. Ενώ στην πραγματικότητα και αυτό είναι συμβατό με την κενότητα. Γιατί να μην αρχίσουμε από το μηδέν και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα? Μερικές φορές όταν δεν τα βρίσκουμε, λέμε ας αρχίσουμε ξανά, σαν να μην είχαμε γνωριστεί, να δούμε αν θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Γιατί δεν το κάνουμε από την αρχή έτσι? Γιατί στην πραγματικότητα αυτό το αγνό, αυτό το καθαρό μας ενοχλεί, γιατί η κοινωνία μας συνηθίζει να λέμε μισές αλήθειες, να λέμε ψέματα έτσι ώστε να είμαστε ορθολογικοί ακόμα και πολιτικά, να μην ενοχλούμε ο ένας τον άλλον και θεωρούμε ότι επειδή δεν ενοχλούμε, δεν παρενοχλούμε, ότι αγαπούμε. Στην πραγματικότητα, να ξέρετε ότι η αγάπη κάνει συνεχώς παρεμβάσεις. Η αγάπη μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί και με την παρενόχληση. Αυτό είναι το αστείο. Γιατί αν είσαι μόνος, κλειστός, ο άλλος που έρχεται, η άλλη που έρχεται για να σ' αγγίξει, είναι μια παρέμβαση. Είναι κάτι που έρχεται από τον κόσμο και μπαίνει στον δικό σου τον κόσμο, όχι βέβαια για να σε αντιμετωπίσει, όχι βέβαια για να δημιουργήσει κάποια αντιπαλότητα, αλλά για να σου πει ότι είσαι και εσύ μαζί μας. Και είναι αυτό που ήθελα να σας πω με αυτές τις τέσσερις έννοιες. Άμα τις νιώθετε πραγματικά αυτές τις τέσσερις έννοιες,
δεν θα είστε ποτέ μόνοι, γιατί θα νιώθετε και την ανθρωπότητα μαζί σας.